Μαυρομάτι, μια πολύ έμπειρη ομάδα με πολύ ταλέντο απέναντι στους Νάνους και το Τέρας που έχουν ξεκινήσει με την πρώτη επίθεση το χειμώνα να στοχεί. Χωρίς επιτυχία η πρώτη αυτή προσπάθεια. Συνέχεια με τον Παντούρη να αφήνει στον Σάββατο Μαυρομάτι. Δεύτερη προσπάθεια και αυτή άσοχη και ο Παντούρης ξανά. Ο Μαυρομάτης θα σκοράρει κάνοντας το 1-0. Σταυρινίδης κρατάει. Θα αποφασίσει να σουτάρει άστοχα. Προσπάθεια για επιθετικό rebound χωρίς επιτυχία. Πιτάκας για από την γραμμή του τριπόντου θα ευστοχίσει. 3-0. Πολύ γρήγορα για την Limassol 3-3. Σταυρινίδης γυρίζει, αστοχή, rebound από τον Παντούρη. Για τρεις ο Πιτάκας αστοχή, ο Μάριος ο Γεωργίου το rebound, καλάθι και φάουλ. 4-0, 8-51 και μία συμπληρωματική βολή για τον Μάριο τον Γεωργίου. Ο οποίος θα είναι εύστοχος και στη βολή. 5-0. Το σούτ άστοχο από τον Παναγίδη. Rebound από τον Πιτάκα. Παντούρης για 2 άστοχος. Το rebound από τον Χειμώνα, τον Ανδρέα τον Χειμώνα. Παναγίδης στον Σταυρινίδη, ωραία κίνηση, καλάθι, 5-1 με τον Παύλο τον Σταυρινίδη να μειώνει. Ο Ανδρέας ο Χειμώνας προσπαθεί να κλέψει και θα καταφέρει κατοχή για τους Νάνους και τον Τέρας. Παναγίδης φτάνει μέχρι το καλάθι, παίρνει φάουλ από τον Μάριο τον Γεωργίου. Μάριος θα πάει στον πάγκο, στη θέση του ο Σάββας ο Μαυρομάτης επιστρέφει. Πάμε στην βολή του Αλέξανδρου του Παναγίδη, θα είναι άστοχη, rebound από τον Γρηγόρη τον Παντούρη. Ο Ηρακλής ο Πιτάκας για 2, υπάρχει σφύριγμα, δεν υπάρχει σουτ, έχει προηγηθεί φάουλ. Όχι, έχει πατήσει τη γραμμή πίσω του ο Ηρακλής ο Πιτάκας. Και το ίδιο θα γίνει με τον Παπαλουκά που έχει σκάσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλαγή κατοχής. Παντούρης προσπαθεί να βρει και τα καταφέρνει το Μαυρομάτι. Φάουλ από τον Παναγίδη. Βολή για τον Σάββατο Μαυρομάτι. Άστοχη είναι. Παντούρης προσπαθεί για το rebound. Σαβρινίδης το μάζεψε. Αφήνει στον Παπαλουκά. Ο Παπαλουκάς κλείστηκε, άφησε όμως στον Παναγίδη. Ο Παπαλουκάς θα σουτάρει για 2. Άστοχα. Τρέχει ο Παναγίδης και προλαβαίνει την παλά. Παναγίδη στον Παπαλουκά. Προσποιείται. Ωραία. Σουτ. Άστοχο. Παντούρης στο rebound. 5-1 το σκόρ, 7-20 για το τέλος. Μαυρομάτης ξεμακάρισε ως αστοχή. Rebound από τον Παπαλουκά. Παναγίδης. Προσποίηση και καλάθι μπροστά στον Παντούρη. 5-2. Πιτάκας απαντάει με δίποντο. 7-2. Θέλει να απαντήσει. Παναγίδης δεν μπορεί. Σταυρινίδης μαζεύει το rebound. Είναι στον Παναγίδη. Το θέλει να περάσει το Παντούρη, αλλά στη γωνία στον Παπαλουκά, το σούτ είναι άστοχο.
Σκαμπίλη την μπάλα στο Μαντούρη προς τον Πιτάκα που σουτάρει αμέσως άστο χαμός. Θετικό rebound από τον Μαυρομάτι, ο οποίος σκοράρει και κάνει το 8-2. 6 και 35 για το τέλος. Ο Μάριος ο Γεωργίου στην θέση του Γρηγόρη του Μαντούρη. Εδώ ο Γεωργίου ψάχνει τον Μαυρομάτι, μπαίνει στη μέση ο Παναγίδης και διώχνει μπάλα εκτός. Πιτάκας. Με τεχνική ποινή, αν κατάλαβα καλά, γιατί ο Παναγίδης δεν έκανε σωστά το τσεκ της μπάλας. Βολή για τον Ηράκλειο τον Πιτάκα. Αστοχή και κατοχή για τους Limassol 3-on-3. Παραπάνω μια πολύ εμπειρή ομάδα. Εδώ ο Ηρακλής ο Πιτάκας σε νέο σούτ από την περιφέρεια. 10-2. Το Βρυνίδης αφήνει στον Παπαλουκά. Παναγίδης για δύο άστοχα. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιτάκας στον Γεωργίου. Ξεμακάρεται εκεί από τον Παπαλουκά και κάνει το 11-2, 6 λεπτά ακριβώς για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Παπαλουκάς θέλει να βρει τον Σταυρινίδη, κλέβει ο Γεωργίου. Πιτάκας νέο σούτ από την περιφέρεια, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Όχι, πάλι λάθος του Πιτάκα. Παναγίδης στον Παπαλουκά για δύο άστοχος. Γεωργίου, ο Πιτάκας ήταν σκοράρι. 13-2. 5 και 32. Σταυρινίδης. Τα βάζει εκεί με το Μαυρομάτι. Ατάκουμε μια και δύο. Παλουκάς, αστοχή. Υπάω το Μαυρομάτι. Πιτάκας σε νέο σούτα από την περιφέρεια και αυτό εύστοχο. 15-2. Και τώρα έχουμε time out. 15-2. 5 και 14 για το τέλος του